Καλημέρα κύριε Μπατιέλο. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Κάθε χρόνο τα ίδια, ε. Ναι, ναι, φοβερό πράγμα. 48ο είναι αυτό το φεστιβάλ. Ένα νούμερο που σε πιάνει ήλιγκος μόνο με την έννοια της ιστορίας που έχει αποκτήσει. Σωστά, και το σωστά. Πώς έχει δεθεί σε διάφορες εποχές. Και το μόνο φεστιβάλ νεολαίας το οποίο έχει επικρατήσει. Ναι, και να πούμε το πιο ουσιαστικό ίσως αυτό. Γιατί ξέρετε, να λέμε για τις μεγάλες στιγμές. Πολλές μεγάλες στιγμές του φεστιβάλ θέλουμε εκπομπές και εκπομπές. Ποιοι περάσαν από πάνω, στις σκηνές του, πόσες χιλιάδες περάσαν από κάτω όλα αυτά τα χρόνια. Για πώς ήταν ανάσα πολιτισμού, πολιτική συζήτηση, συλλογικότητα, αλληλεγγύης, είναι νομίζω πολλές εκπομπές να το συζητάμε. Το πιο ουσιαστικό ίσως είναι ότι διατηρώντας την αρχική του ορμή, έτσι, τα χρόνια που ξεκίνησε με το συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα, τις συζητήσεις, τις μεγάλες, τους αγώνες της νεολαίας, των εργαζομένων κτλ., καταφέρνει να εξελίσσεται. Καλά, όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης. Ναι, και να είναι σήμερα πιο μέσα από ποτέ, μπορούμε να πούμε, για το τώρα, στις αγωνίες, στους προβληματισμούς των νέων ανθρώπων, σε αυτά που συζητάνε σήμερα τα παιδιά στα σχολεία, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στο πώς σκέφτονται, πώς μπορούν να αλλάξουν και στα πανεπιστήμια και στους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνει την νεολαία. Μια σταθερά του Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα χρόνια, για χιλιάδες. Δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται και με την πορεία του τώρα που ολοκληρώνεται με το κεντρικό φεστιβάλ έχοντας περάσει όλη τη χώρα. Ναι, γιατί υπήρχαν εκδηλώσεις, να το πούμε, σε όλη την επικράτεια. Ναι, ναι, βέβαια, με πολύ μαζικές εκδηλώσεις. Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι και φέτος θα περαστεί αυτό το όριο των 100.000 ανθρώπων που θα περάσουν το τριήμερο, όπως και πέρσι. Προμηνεί δηλαδή ένα συγκλονιστικό κορύφωμα η συμμετοχή μέχρι τώρα. Και θα είμαστε εκεί όλοι να το απολαύσουμε, να το αξιοποιήσουμε για πολλή συζήτηση. Κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική ενότητα, ας το πούμε. Όσον αφορά τον καταμερισμό των εκδηλώσεων, έτσι. Η σημερινή μέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Κώστα Καζάκο. Ναι, είναι και η κάθε μέρα έχει ένα αποτύπωμα, ναι, όπως το έτσι είπατε. Ακριβώς. Και η κάθε σκηνή, θα λέγαμε εμείς. Ναι. Γιατί υπάρχει η κεντρική σκηνή με τα αφιερώματα, τις πολιτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις κλπ. Υπάρχει μαθητική, φοιτητική των νέων δημιουργών που είναι νέα σκηνή φέτος για να παρουσιάζουν νέοι καλλιτέχνες τα έργα τους και να έχουν και αυτοί ένα βήμα, δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολο να το βρει στο σημερινό έτσι, σύστημα της τέχνης και της καλλιτεχνικής δράσης. Του αθλητισμού, για νέα ζευγάρια, για πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένες πλευρές. Η σημερινή μέρα όμως αποφασίσαμε μετά το φευγιό του μεγάλου κομμουνιστή. Άλλη μια τεράστια απώλεια για τον πολιτισμό μας. Με την προσφορά του, ειδικά στο θέατρο αλλά και σε άλλα, και στον αγώνα. Την τεράστια προσφορά του Κώστα Καζάκου, τον αποχαιρετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και για να τον αποχαιρετήσουμε πως του πρέπει σαν ΚΝΕ και σαν νέοι άνθρωποι. Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μέρα, κρατάμε τα λόγια του που μας είπε πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε για το φεστιβάλ στη συνέντευξη, ότι για το φεστιβάλ ανάμεσα σε άλλα, ότι λέει η προσέλευση στο φεστιβάλ είναι σαν θύελα που μέσα σε αυτήν, και ίσως είναι επίκαιρο και τα λέει και πιο γλαφέρα από ό,τι μπορούμε να το πούμε και εμείς καμιά φορά τέτοιοι άνθρωποι, σημαντικοί, μέσα σε αυτή βλέπεις πρόσωπα τα οποία έχουν μια ανάταση, μια εφορία, γιατί βάζουν όλες τις δυνάμεις για ένα κοινό σκοπό. Και αυτό είναι ένα μήνυμα του φεστιβάλ. Ναι, βέβαια. Διαχρονικό μήνυμα του φεστιβάλ. Και ανεξάρτητα. Εγώ θα λέγω ότι είναι και ένα μήνυμα των ημερών, αλλά τέλος πάντων. Μπράβο. Ανεξάρτητα από το σύνθημα που επιλέγουμε κάθε φορά, το ότι χτίζεται μια κόκκινη πολιτεία από χιλιάδες εθελοντές που θέλουν να φτιάξουν κάτι που να προσομοιάζει με αυτό το οποίο παλεύουμε να φτιάξουμε γενικά και παλεύουμε για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να βάζεις όλες τις δυνάμεις σου, δίνει μια ικανοποίηση, μια χαρά. Αλλά και συμμετοχή και ανταπόκριση του κόσμου, ανεξάρτητα από αυτό, βέβαια. Ανεξάρτητα από είναι ο πυρήνας της επιτυχίας του φεστιβάλ. Γιατί άλλα φεστιβάλ δεν καταφέραν να διατηρηθούν. Με πολλά χρήματα που δόθηκαν, με επιχειρηματικά συμφέροντα που πέσανε, και δεν λέω μόνο πολιτικών οργανώσεων νεολαίας, μιλάω και για άλλα επιχειρηματικά φεστιβάλ. Λοιπόν, γιατί δεν λείπει αυτός ο πυρήνας για να αντέξεις και να. Οπότε σήμερα στον Κώστα Καζάκο και βίντεο, ένα πολύ όμορφο βίντεο με αρχαιακό υλικό σπάνιο θα παρουσιαστεί. Και το αφιέρωμα που είχαμε ούτως ή άλλως στον Ιάκωβο Καμπανέλη, συνοδοιπόροι. Συνοδοιπόροι, βέβαια, και στο μεγάλο μας τσίρκο. Και με μεγάλες στιγμές στο μεγάλο μας τσίρκο και άλλες. Σωστά. Λοιπόν, το άκουσε τη φωνή μου και έλαμε πολύ γνωστούς και καταξιωμένους, πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες. Έχει μετατραπεί
σε τέτοια εκδήλωση μνήμης, τιμής και της προσφοράς του Κώστα Καζάκου. Και έχει ενδιαφέρον, να το πω, γιατί είναι και τα μικρά καμιά φορά που δεν είναι και δημόσια, που έχουν μια σημασία και για το τι ήταν και ο σύντροφος ο Κώστας, ότι αύριο θα παρουσιάσουμε και μια θεατρική παράσταση, ναι, στο θεατράκι που έχει στο Τρίτη Σωστέγη Πολιτισμού. Πάλι έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το παραμύθι χωρίς όνομα, από τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ, που μέσα στην πανδημία δεν καταφέραμε να το ανεβάσουμε. Είχε βοηθήσει ο ίδιος ο Κώστας τα παιδιά της ΚΝΕ, ναι, που το δουλεύανε. Καλά, και στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει με την θεατρική ομάδα. Βέβαια, να καταλάβουν, να συζητήσουν για το ρόλο της τέχνης, για το έργο, πώς θα το προωθήσουν, και για τους ηθοποιούς, βεβαίως, σαν πολύ μεγάλου σκηνοθέτης. Και θα είναι μαζί μας ο Κώστας σήμερα, το λέμε και αύριο στο φεστιβάλ. Με, έστω και με αυτούς τους τρόπους. Παρασκευή και Σάββατο. Χαμός. Ναι, όχι, εννοώ ως κεντρικό. 350 καλλιτέχνες σε 5 σκηνές. Όχι, εννοώ το ότι από ότι η κεντρική, ναι, συζήτηση την Παρασκευή πρέπει να είναι το κουκέ και όλα αυτά που θα γίνουν με εσένα. Ναι. Θυμάστε το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν χωρίς εμένα. Ναι. Δίνουμε μια καταφατική απάντηση. Και με ομιλητές του Θανάση τον Παφίλη και τον Νίκο τον Μαυροκέφαλο, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με καταμερισμούς συγκεκριμένους και στο κίνημα και στο κοινοβουλευτική δουλειά, είναι γνωστά αυτά. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση αξιοποιώντας την πείρα και των αγώνων και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και τις επιτυχίες που αυτό είχε με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών. Κόσκο, Λάρκο, eFood, πολλές άλλες ακόμα εστίες αντίστασης. Μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που μας λένε και μας κάνουν. Βέβαια, αυτοί δεν μας το λένε γιατί ούτε οι εποχές φταίνε, ούτε οι μετεωρολογοί γίνανε ξαφνικά και καταλαβαίνουν τα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Το λένε για να συμβιβαστεί ο λαός. Ναι. Καλά, πάντα ο χειμώνας ήταν βαρύς για το λαό. Ναι, και για κάποιους είναι ελαφρύς και το χειμώνας και το καλοκαίρι κλπ. Ναι. Τώρα μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στην ενέργεια, που τώρα εμείς που έχουμε πει το ρεύμα ρευματάκι, για να πω το νερό νεράκι, ναι, λοιπόν, και ο κόσμος. Επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια βλέπουν τα κέρδη τους να πηγαίνουν από 200 και 400% πάνω στην κερδοφορία. Αυτή είναι η κατάσταση. Είδατε όλη τη συζήτηση που ξανά άνοιξε. Θα αφορολογηθούν τα υπερκέρδη, κύριε Αμπατζιέλο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συγχωρίζουν τα υπερκέρδη. Δεν βλέπουν, ναι, ότι τα κέρδη όλα είναι στην εκμετάλλευση. Κάντε και εσείς υπερκέρδη να σας φορολογήσουν. Σκεφτείτε, σκεφτείτε, ναι. Αυτό που λέμε και για τις πολλές επιδοτήσεις αυτά. Προς τα πού πάνε αυτά τα λεφτά? Που, ναι, είναι τα δικά, ούτε τα, είναι τα λεφτά των φορολογουμένων, της φορολελασίας όλων αυτών των χρόνων που πρέπει να πανηγυρίζουμε κιόλας, που είναι, ναι, πλέον ασματικά πολύ. Ότι μας πήραν δηλαδή περισσότερα, ναι, από τη δουλειά μας και από όλα αυτά μέσα στη διάρκεια του έτους. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Αν τώρα με τις επιδοτήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος που διαμορφώνονται μετά από αυτά, ναι, τα ποσά, ένα στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει. Ένα στους δύο. Και εγώ έχω πάρα πολλά παραδείγματα και στην ΚΝΕ και βέβαια. Κάτι λάθος έκανε με το ταμείο του αυτός. Λοιπόν, σκεφτείτε να μην δινόντουσαν. Θα βάραγαν κανόνι οι, ναι, επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια. Οπότε αυτούς επιδοτούν. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο λαός. Και είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που από την αφετηρία της, ναι, δηλαδή από το ζήτημα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο η Ελλάδα να έχει στρατηγικό καύσιμο το φυσικό αέριο που δεν το παράγει, ναι, ακόμα τουλάχιστον. Έτσι, σε σχέση με άλλες χώρες, πηγές ενέργειας. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο με το χρηματιστήριο ενέργειας, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο με τις μεγάλες δυσκολίες και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και τις συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές. Μετά την απολιμνητοποίηση, ξέρετε ποια είναι η κατάσταση στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα, που λέγανε ότι θα ανοίξουν, ο Πρωθυπουργός έλεγε, πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ποιος θέλει να δουλεύει ανθρακορύχος στη σημερινή ημέρα? Οι νέοι άνθρωποι, 20% ανεργία, το μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα. Ναι. Των εργαζομένων εκεί. Αυτοί φταίνουν που δεν πάνε να δουλέψουν. Από την Κοζάνη. Άρα λέμε ναι, ότι είναι διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα στην κατάσταση που ζούμε και ότι πρέπει να μπουν επιτάπητος οι προτάσεις που έχει βάλει το κόμμα μας. Είναι ζήτημα δηλαδή ζωής και θανάτου. Τρίτα ζητήματα δηλαδή της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου ενέργειας, των άδικων φόρων. Καλά, δεν συζητάμε να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα λαϊκό σπίτι. Καλά, αυτή ήταν πάγια θέση του ΚΚΕ. Πάγια και το παλεύουμε δηλαδή. Και το καταφέρνουμε με μαζικές κινητοποιήσεις μέσα από φορείς του κινήματος εκεί που πρέπει να γίνουν. Για κάθε άνθρωπο, να μην μείνει κανείς μόνος του απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά να σκεφτούμε και λίγο, ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι. 2022. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα πεθάνουμε. Δηλαδή, ανακαλύφθηκε τώρα ο κοινωνικός δαρβινισμός, τρομάρα τους από ορισμένους, σε στιγμές πάρα πολύ δύσκολες, να είναι σίγουροι. Εμείς να επιτρέψουμε να παγώσει σπίτι, σχολείο, πανεπιστήμιο, γιατί μιλάμε και για αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει στα σχολεία και στα πανεπιστήμια που ανοίγουν τώρα. Επειδή δήθεν δεν προσαρμόστηκε, δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Και καλούμε σε πραγματικά ότι είναι ώρα αγώνα τώρα.
για όλον τον κόσμο και για αυτά τα ζητήματα και για τα ζητήματα των μισθών, για να μπορέσει να τα καταφέρει, της μόρφωσης, του ελεύθερου χρόνου, του αθλητισμού, του πολιτισμού. Το φεστιβάλ είναι πεδίο συνάντησης και αφορμή για νέους αγώνες. Παράδειγμα μπροστά στη μεγάλη απεργία που έχουμε 9 Νοέμβρη. Παραδοσιακά. Που πρέπει να είναι να νεκρώσουν όλοι το πιδουλιά. Αλλιώς δεν θα πάρουν χαμπάρι. Το τι έγινε χτες. Όλοι αυτοί ειδικά που λένε δεν προσαρμόζεστε, αλλά και οι υπόλοιποι. Φανταστείτε τι έγινε χτες. Τώρα είδατε με την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Δεν ξέρω αν κανείς άκουσε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Για να συνειδητοποιήσει ότι μιλάμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί και σήμερα η κατάσταση στους δρόμους δεν είναι καλύτερη. Εντάξει, βέβαια μπορεί να είναι μια ταλαιπωρία παραπάνω, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι για δίκαια αιτήματα, για τα θέματα της στήριξης δηλαδή, της δυνατότητας για φθηνές μεταφορές και ασφαλής για τον κόσμο, για επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου. Τέτοια είναι τα αιτήματα, για τις εγκατάστασεις που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, για το στόλο. Και έγινε ένας κακός χαμός χτες. Είναι προετοιμάζουν τον κόσμο, επειδή ο δύσκολος χειμώνας θα έχει πολύ σκληρά μέτρα και πολύ δύσκολη κατάσταση, να μην ξεσηκώνεται. Και όταν ξεσηκώνεται το ένας, να βγαίνουν οι υπόλοιποι να λένε: εδώ πέρα πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το ζήτημα. Μέσα από το οργανωμένο κίνημα και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι. Τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω όλοι έχουν στην καθημερινότητα. Βιοπαλαιστές είναι όλοι. Και στο Ευχαριστώ. Χωράφι, και στο μαγαζί και παντού. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Μπατιέλο. Το μήνυμα του φεστιβάλ λοιπόν είναι τέτοιο. Και ξέρετε, το μεγάλο είναι ο αγώνας για να αλλάξουμε και να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Είναι ανάγκη να ανοίξει αυτή η συζήτηση, όχι μόνο για να αποκρούσουμε μερικά μέτρα ή μια δυσκολία, να αλλάξουμε ριζικά αυτή την κατάσταση. Και μέσα στο μεγάλο και συγκλονιστικές στιγμές θα έρθουν και ανθίζει και κάθε τι ωραίο. Το φεστιβάλ μας είναι ένα από αυτά τα ωραία που ανθίζουν μέσα σε αυτόν τον αγώνα και σας καλούμε όλους να έρθετε αυτό το τρίμερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς, για χαρά.